Φίλοι ψαράδες, γεια σας. Πάμε να ψαρέψουμε παρέα. Ανέβηκα εδώ ψηλά και ψάχνω καμιά καινούρια παραλία σε αυτά τα βραχώδη εδώ μέρη. Είναι πολύ άγριο το μέρος εδώ. Όμως δεν έχει κανένα δρόμο, έστω και κατσικό δρόμο μέχρι κάτω. Μόνο πεζοπορία. Σήμερα δεν είμαι προετοιμασμένος για πεζοπορία. Τουλάχιστον θα κοιτάξω να βρω μια παραλία που μπορώ να πάω με τζιπάκι. Είχα πάει εκεί απέναντι στο ύψωμα, σε εκείνο εκεί. Εκεί μέσα έχει μια φανταστική παραλία, παιδιά. Πριβέ φανταστική παραλία, όμως θέλει ποδαρά του. Και από εδώ μεριά, ήρθα και από αυτή τη μεριά τώρα του βουνού για να δω μήπως από εδώ υπάρχει κατεβασιά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πάλι ποδαράτο. Ναι, δεν υπάρχει δρόμος. Πάλι ποδαράτο, ναι. Βλέπω κάποιον να ψαρεύει εκεί πέρα και να κάθεται μέσα στο νερό κιόλας. Εκεί κάτω είναι και ψαρεύει. Τι να πω, μόνο σε αυτά τα μέρη ποδαράτο. Μια μέρα θα πάρω δύο καλαμάκια, ίσως και μόνο εγγλέζικο. Γιατί εδώ υπάρχει κατσικόδρομος ο λεγόμενος, γιατί βλέπω περπατιέται. Και θα κατεβώ κάτω για ψάρεμα. Ωραία μέρη, φανταστικά μέρη. Όμορφα μέρη. Άγρια, πάνω απ' όλα άγρια. Αλλά εντάξει, τώρα σήμερα δεν είμαι γι' αυτό. Για να δω. Τώρα εδώ πάω με τα πόδια έτσι όπως περπατάω, μέχρι κάτω βλέπω πρέπει να βγαίνει. Για εκεί κάτω μιλάω. Όχι, είναι φανταστικά εκεί. Είναι φανταστικά. Ήδη βλέπω ψαροτοφικά σαλονίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε από ψαροτοφικά παντού, παντού και σε αυτά τα άγρια μέρη. Τέλος πάντων, πάω να μπω στο τζιπάκι και να πάω στο μέρος που ξέρω ότι περπατιέται το, με το όχημα. Πάμε να ψαρέψουμε ξανά εκεί. Όπου έχω ψαρέψει, δύο φόλες έχω φάει, ας δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία σε αυτό το μέρος. Κοιτάξτε από τι πλαγιές κατεβαίνουμε για το ψάρεμά μας. Τι πλαγιές έχει. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στην παραλία στην οποία τελευταία φορά ψάρεψα πριν από 5 χρόνια. Έχω να έρθω σε αυτή την παραλία 5 χρονάκια. Όποιος με παρακολουθεί θα την αναγνωρίσει την παραλία. Θα πετάξω μερικά αποσπάσματα από το βίντεο αυτής της παραλίας για να θυμηθείτε αυτή την παραλία όσοι την ξέρετε. Τότε είχα έρθει με το κορολάκι εδώ. Είχα κατεβάσει εδώ το κορολάκι. Βέβαια τότε ήταν ακόμη πιο απότεμη πλαγιά. Το κατέβασα, αλλά μετά δεν αναβαίνει με τίποτα. Τώρα είμαι με το τζιπάκι, ήσυχο το κεφάλι που λένε. Και σε αυτήν εδώ την όμορφη παραλία θα ψαρέψουμε παρέα. Πριν στήσω τα καλάμια,
θα σηκώσω το δρονάκι να δω πού έχει ανοίγματα, να ψαρέψω σε εκείνη τα ανοίγματα. Ω, παλάκια. Και για να μην σηκώνω δρονάκι και χάνω κάποιο χρόνο, ανέβηκα την πλαγιά και βλέπω από πάνω που έχει ανοίγματα και νομίζω είδα, είναι κάπου στη μέση της παραλίας. Και για άλλη μια φορά δεν έχω φτιάξει στο σπίτι παράμαλα ούτε αρματισιές. Θα φτιάξω εδώ. Ξεκινάω πρώτα με κλασικό σειρώμενο μονοάγκιστρο. Απλώς θα βάλω και ένα τέτοιο βαρύδι. Και ο λόγος είναι για τα σκαλώματα. Για να σηκώνεται πιο γρήγορα το βαρύδι. Για αρχή πετονιά 33 και μετά βλέπουμε εάν χρειαστεί να πάω και στο 40. Το ένα το καλάμι είναι έτοιμο. Αγκίστρα θα είναι τέτοιου μεγέθους εδώ όπως βλέπετε. Εδώ πάνω δηλώσω τσουτσούνι. Ένα έχει σκάσει στο δρόμο, πάνω το βάλω. Λίγο ελαστικό νήμα και είμαστε έτοιμοι. Με τέντερα απ' έξω, μήπως τραβήξει κανένα βλέμμα, έτσι όπως είναι. Έτσι, κουτουρού, ένα τσουβαλάκι θα ρίξουμε μέσα. Ο καιρός είναι πολύ ζεστός, έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Στο δεύτερο καλάμι που έφτιαξα, το ίδιο θα γίνει με τσουτσούνι, μόνο που έβαλα τσουτσούνι ανάποδα.
Παιδιά, και αφού ήρθα στην Πέτρα, έχω φέρει και το καλάμι με φυλό. Έχω πάθει πλάκα πόσο καλά δουλεύει ο φυλός στα σκαλώματα και στην Πέτρα. Μου τα έλεγε Θανάση από τα Χανιά της Κρήτης που βρίσκεσαι τώρα, μου τα έλεγε εγγλέζικο. Μετά από κάποια ψαρέματα βλέπω ότι στα σκαλώματα, στην Πέτρα, το εγγλέζικο κάνει δουλειά. Θα ρίξω τώρα στο φυλό μαμούνι. Βέβαια πήρα μεγάλα μαμούνια για εγγλέζικο, έπρεπε να πάρω το ψηλό, αλλά αυτό προορίζεται και για καλάμια εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω να δουλέψω στη δυνατή βολή, θα πρέπει πάλι να κάνω ελαστικό νήμα. Προς το παρόν θα δοκιμάσω στο εγγλέζικο με μαμούνι. Η βολή δεν είναι μακρινή, πήρα φυλό των 15 γραμμαρίων. Θα σας δείξω σε λίγο. Ο φυλός με τον οποίο ψαρεύω είναι αυτός εδώ. Είναι 15 γραμμαρίων συν 2. Μέχρι στιγμής είχα τον 20 γραμμαρίων φελό, όπου νομίζω πιο καλά πήγαινε από ότι αυτός στη βολή. Πήρα αυτή τη φορά 15 γραμμαρίων, να δοκιμάσω και αυτό, να δω πως θα δουλέψει. Φαίνεται πιο ελαφρύς, λογικό, 15 γραμμαρίων. Θα δούμε. Πάντως είναι πολύ έντονα τα χρώματα και αυτό πιο πολύ μου αρέσει από το προηγούμενο που είχα τον 20 γραμμαρίων. Ο άλλος ήταν, δεν είχε τόσο έντονα χρώματα. Αυτός εδώ φαίνεται από απόσταση πάρα πολύ καλά. Τρίτο καλάμι και θα βάλω ένα μικρό μαμούνι. Σε πιο μικρό αγκίστρι από ό,τι ψαρεύω στα άλλα καλάμια, τα οποία προορίζονται για μουρμούρες, λέει, και σαργούς. Αυτό είναι το εγκίστρι, το έχω δείξει στο προηγούμενο ψάρεμα που λέει για μουρμούρες και σάργους. Νάτος, σε μικρό εγκίστρι. Να δούμε αν φύγει στη βολή. Πρώτα θα δοκιμάσω χωρίς ελαστικό νήμα.
Λοιπόν, παιδιά, στο εγγλέζικο προς το πόρον τίποτα. Στα καλάμια με δόλωμα τίποτα. Να κάνω λίγο LRF. Γιατί είδα κάτι εδώ χοροπηδούσε. Είδα κάτι χοροπηδούσε. Νομίζω ήταν, μου φάνηκε σαν να είναι, πώς τα λένε, ζαργάνες. Έτσι μου φάνηκε, σαν να χοροπήδηξαν ζαργάνες. Θέλω να δω αν έχει κανένα σαφριδάκι, κανένα κουκάλι, σαφρίδι. Έμπλεξε. Κάπου εδώ χοροπήδηξαν αυτά. Έτσι στα γρήγορα. Έπιασα πουλί. Πουλιά στον αέρα πιάνω, ρε παιδιά. Ένα πουλί πέρασε και το κάρφωσα εδώ με το καλάμι. Να, εδώ τώρα κάτι χοροπήδηξε. Για να δω. Πετάξω προς τα εκεί χωρίς να πάω. Εκτός κι αν είναι... Εκτός κι αν είναι μικρά και τα τρομάζω εγώ. Για να δούμε εδώ. Για να δούμε και στο βράχο τι κρύβεται. Για να πετάω εκεί και δεν ορμάει. Κουκάλι, σαφρίδάκι, τέτοια ψαράκια δεν έχει. Έχει μικρά εδώ, βλέπω, να. Απόνερα βλέπω, να τα. Απόνερα, μάλλον εδώ είναι πολύ ρηχά και αυτά κρύβονται εδώ. Αυτά, ξέρετε, στα πολύ ρηχά πηγαίνουν. Για να κρυφτούν τα μεγάλα. Σου λέει το μεγάλο δεν θα έρθει στα ρηχά. Ήρεμα, νερά, ήσυχα, πεντακάθαρα. Στα άλλα καλά με τσιγκιά δεν πήρα. Πιστεύω μόνο αν πέσει το φως τώρα κάτι θα γίνει. Με φως δεν θέλει. Πες μου ότι δεν έμπλεξα μεταξύ τους. Εδώ στα σκαλώματα να μπλέξει και καλάμια. Τι άλλο να κάνεις. Εδώ. Νομίζω εδώ είμαστε. Όχι ρε. Αυτό ήταν λάθος. Έλα, πες ότι δεν το σκάλωσες. Μπράβο ρε. Πω, πέρασα πάνω από το άλλο το καλάμι χωρίς να το πειράξω. Έλα ρε. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, είχα μαμούνι εδώ. Τώρα και στο τράβηγμα και όλας μπορεί να φύγει. Καλάμια στέκονται, δεν τσιμπάει τίποτα προς το παρόν. Ελπίζω να πέσει το φως, να καλυτερεύσει η κατάσταση. Πάω να δολώσω εδώ μαμούνι και ξανά μέσα. Πάμε να δολώσουμε το μαμούνι. Σε μικρό αγκίστρι κρατάει καλύτερα, βλέπω. Άτσο. Απαλές βολές βέβαια κάνω για να μην διαλυθεί. Αλλιώς βλέπω να φεύγει. Απαλές βολές. Ναι, δεν φεύγει. Βέβαια μετά δεν το περάζω.
το αφήνω στην ευχή του Θεού. Μην το τραβήξω τώρα, το μαζέψω και μείνει εκεί στον τόπο. Διαλυθεί δηλαδή. Τώρα να το τραβήξω, να το γδάρω κάτω στην πέτρα, πιστεύω θα το χαλάσω τελείως. Δεν βάζω καθόλου το ελαστικό νήμα. Μα καθόλου. Κάπως έτσι. Πάει να σουρωπώσει. Τσιμπιά δεν έχω πάρει ούτε στο Ιγλέζικο, ούτε στα Καλάμια, ούτε στο LRF. Και έχω ξεχάσει πιερούνια να πάρω μαζί μου πιάτα, οπότε θα βολευτώ με μια κονσέρβα. Έτσι όπως είναι, χύμα. Με κινέζικο. Φάω σουβλάκι, ντολμαδάκια. Όταν πεινάς, όλα θα φας. Και κονσέρβα. Παντζάρι! Μια χαρά να φάμε λίγο, να δυναμώσουμε. Λυπάμαι να βραδιάσει. Δεν έχω φάει ακόμα. Έβγαλε λίγο αεράκι. Έτσι. Πολύ χαϊδευτικό. Όμως με το που έπεσε το φως του ήλιου, κατευθείαν έβγαλε ψύχρα. Έβαλα εδώ ζακετούλα. Πάμε να δούμε τουλάχιστον με το που πέσει το φως θα έχουμε τσιμπίες. Πάμε να δοκιμάσουμε με φελό και με ακροβάτι. Πήρα μία τσιμπιά στο τσουτσούνι, αλλά δεν καρφώθηκε τίποτα, πρέπει να κάνω μικρό. Και τώρα πάμε να δουλέψουμε και λίγο ακροβάτι, να δούμε μήπως ο ακροβάτης δουλέψει. Στον ακροβάτι, στο εγγλέζικο. Προς το παρόν, στο μόνο που τσιμπάει είναι στο φελό, στο εγγλέζικο.
Και κοιτάξτε εδώ, στο εγγλέζικο. Τι να πούμε τώρα. Δουλεύει. Κακαρέλος. Έχω βάλει επάνω στο καλάμι κουδουνάκι, κουδούνισε μια φορά και πρέπει να βράχωσε. 2-3 φορές λίγο ζωρίστηκα, αλλά τον έβγαλα. Τι να πω, το εγγλέζικο είναι ο φωνιάς των κακαρέλων μάλλον. Πρέπει να είναι ξανά κακαρέλος. Το χτύπημα του κακαρέλου είναι αυτό. Κάτω σε κακαρέλος. Τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, ψαρεύω για αρκετή ώρα, θα έλεγα. Η ώρα πήγε 11:15. Εδώ είχα στήσει τα καλάμια από τις 4:30 το απόγευμα και τώρα είναι 11:15. Τα καλάμια, τα casting, δεν κουνιούνται. Κουνήθηκε μόνο ένα μια φορά, λίγο, και αυτό ήταν. Και μετά κάνα 2 δολώματα έβγαλα φαγωμένα μέχρι εκεί. Κύματα δεν έχει, έχει πλήρη άπνοια. Έχει βγάλει όμως το βουνό τώρα από πίσω μου κρύο, οπότε έβαλα και σκουφάκι και περιλέμιο και καλό μπουφάν, γιατί όσο να είναι η υγρασία και το κρύο σε τρυπάνε. Και το μόνο που δουλεύει είναι το καλάμι με φελό στο εγγλέζικο. Για κακαρέλους, για σπαράκια, για τέτοια ψάρια. Όμως το ακούω να χτυπάει που και που, το χτυπιέται. Ακούω να κοδωνίζει. Κάποιες φορές υπάρχουν και αστοχίες, δεν κάθομαι να το καρφώνω επί τόπου όπως θα έπρεπε. Το έχω κάνει και αυτό εγγλέζικο casting στην ουσία. Έχω βάλει και ένα κουδουνάκι από πάνω. Αλλά τα άλλα τα καλάμια δεν κουνιούνται. Έχω δοκιμάσει τσουτσούνι, ακροβάτι και μαμούνι, δηλαδή αυτά τα δολώματα δουλεύω σήμερα. Στο εγγλέζικο ο ακροβάτης δουλεύει, 1-2 φορές χτύπησε μαμούνι, αλλά πιο πολύ δουλεύει ο ακροβάτης στο εγγλέζικο, ενώ στα casting καλάμια τίποτα. Οπότε κάθομαι εδώ, τρώω τα σποράκια μου, ακούω τη μουσικούλα μου και χαλαρώνω. Νομίζω πάλι κακαρέλος είναι. Δυνατά πάλι. Δυνατός ο παίχτης. Καλά βαράει. Ήρθε η ώρα τους, εμφανίστηκαν και τα φίδια. Όσες φορές έχω έρθει σε τέτοια μέρη, δεν
Έχω γλιτώσει από αυτά. Τι να πω, το εγγλέζικο συνεχίζει να δίνει ψαράκια. Άλλος ένας κακαρέλος στον ακροβάτι. Το τζιπάκι, τζίμνι, γίνεται και κρεβάτι, για όσους δεν το ξέρουν. Το κάθισμα ευθυγραμμίζει. Και εδώ γίνεται κρεβάτι. Λέω να αφήσω τα καλάμια να ψαρεύουν. Έβαλα και τσουτσούνια για να αντέξει στο χρόνο. Και εγώ θα πάω να ξεκουραστώ ούτσα άλλος, να πω ότι έχει κάτι wow, δεν έχει. Δουλεύει που και που το καλάμι με φελό, με κακαρέλους. Κατά τα άλλα ησυχία. Οπότε η ώρα πήγε 2:20, μήπως να ξεκουραστώ κάνα 2-3 ώρες και πριν το ξημέρωμα να ξανασηκωθώ για ψάρεμα. Το κρεβάτι μου το είδατε, είμαι έτοιμος να την πέσω. Αριστοκρατικά μέσα στο αυτοκινητάκι, σαν να κοιμάμαι σε κρεβάτι. Είναι πολύ καλό αυτό που μπορεί αυτό το αυτοκίνητο να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, γιατί αλλιώς είναι να κοιμάσαι σε είτε καρέκλα εδώ που καμιά φορά το κάνουμε, είτε σε κάθισμα αυτοκίνητο. Ξεκουράστηκα. Παρόλα αυτά, όταν έβγαλα τα καλάμια, σε ένα καλάμι μόνο ήταν φαγωμένο το τσουτσούνι, στα άλλα δύο καλάμια τίποτα και πάλι κακαρέλος ήταν επάνω στο εγγλέζικο καλάμι. Πάλι κακαρέλος εκεί. Ναι, στο ένα καλάμι βέβαια είχα βγάλει και ένα μουγκρί. Συγκεκριμένα στο μισό το καλάμι από εδώ που είναι αυτή η βάση εδώ,
Συγκεκριμένα εκεί έρχονται τα μουγκριά, σε αυτό το καλάμι. Όπως και να έχει, στραβά κουτσά, έστω και με φελό, τα ψάρια βγαίνουν. Το χαβαλέ μου κάνω, τώρα ξημέρωσε. Ένας επαγγελματίας ήρθε, μάζεψε μπροστά μου και για κανένα μίλι, 1,5 μίλι δίχτυα. Δεν είχε σημαδούρες, δεν υπήρχαν σημαδούρες και ήρθε μάζεψε τα δίχτυα. Εγώ, γιατί εγώ έριξα μια ματιά για αν υπάρχουν στην περιοχή δίχτυα κτλ. Δεν είχε τίποτα. Παρ' όλα αυτά τα δίχτυα ήταν μέσα. Τώρα πάμε να φάμε πρωινό, γιατί η κοιλιά γουργουρίζει. Βράσουν τα αυγολάκια μου, να φάω το πρωινό μου, πάω να αλλάξω στο πίσω το καλάμι μπομπίνα, θα βάλω πιο ψηλή πιτονιά για πιο μακρινές βολές, γιατί τα νερά είναι πεντακάθαρα, έχει βοριαδάκι που στα εκεί δηλαδή φυσάει, οπότε καταλαβαίνετε το ψάρι, αν είναι να το βρούμε, θα είναι πολύ πιο μέσα. Ποιο θα κερδίσει, παιδιά, αυτό ή αυτό, για πάμε να χτυπήσουμε τα αυγά. Εγώ λέω αυτό. Όπως είπα, αυτό που είναι πιο μικρό και συμπαγής, κέρδισε. Ποιο θα κερδίσει, αυτό ή αυτό? Εγώ λέω αυτό. Πριν κέρδισε αυτό, το προηγούμενο. Τώρα ανάμεσα αυτά τα δύο λέω αυτό θα κερδίσει. Λάθος πρόβλεψη. Έχασα το στοίχημα. Κέρδισε αυτό που πήρα εξ αρχής.
ήρθα να πάρω το πρωινό μου. Όπως πάντα λέω και θα το λέω, τι άλλο να θέλω. Ζεστά βουλάκια, φρεσκοφρασμένα, μπροστά στη γαλανή και τα καλάμια να ψαρεύω. Όσο ψαρεύω. Πρώτος πρωινός. Κοιτάξτε πως το ρούφιξε όλο μέσα. Το πρώτο πρωινό ψαράκι. Να δούμε τώρα πως θα το ξεαγκιστρώσουμε. Κοιτάξτε, το πιάνω το ψάρι με δυο χέρια, είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Παιδιά, πάω να βάλω ένα φιλέτο σουπιάς. Ούτσα άλλος δεν δουλεύει τίποτα. Μήπως κάνει τη διαφορά. Δράκαινα. Έλα μωρέ, δουλεύει και το casting. Με δράκαινες και μουγκριά. Και είναι και πολύ χρωμή, ε. Έχει έντονα έτσι θαλασσί χρώματα. Παιδιά, το πρωί έβρεξε. Έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Το πρωί πέρασε μια βροχούλα. Ακριβώς το ξημέρωμα. Έβγαλε και συννεφιά. Και τώρα έχουμε ηλιοφάνεια. Δηλαδή βγάζει πάλι. Περνάνε συννεφάκια, αλλά όταν ο ήλιος σε χτυπάει, κάνει πολύ ζέστη. Έβαλα εδώ την ομπρέλα, την οποία σιγά σιγά τις χρειαζόμαστε τις ομπρέλες πια. Ας είναι και νωρίς ο ήλιος, όμως είναι δυνατός, χτυπάει πολύ πολύ δυνατά, έχει πολύ ζέστη. Έχω βάλει και την ψαρευτική μου βάση, όπου έγινε αυτή τη στιγμή βάση ομπρέλας. Δεν έχω βρει από πέρσι το καλοκαίρι τη βάση, την κανονική της ομπρέλας, αυτή τη βιδωτή, την πλαστική, και στην ανάγκη χρησιμοποιώ βάση καλαμιών για βάση ομπρέλας. Εγώ βλέπω ότι μια χαρά στέκεται, λίγο θα κουνιέται σαν το μανιτάρι, αλλά εντάξει, τη δουλειά του θα την κάνει η βάση ψαρευτική. Από ψάρια ησυχία, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η ησυχία. Όπως βλέπετε τα νερά είναι πεσμένα. Ο αέρας είναι προς τη μεριά της
θάλασσας προς το πελάγος. Αυτή τη στιγμή εμένα μου βγαίνει αυτή η κούραση, η ώρα πάει 11, ξέρετε πως είναι μετά το ολονύχτιο από χθες, και μετά κατά τις 11-12 αρχίζει βγαίνει αυτή η κούραση. Θα κάτσω τώρα τσιμπάει δε τσιμπάει έτσι λίγο να χαλαρώσω, γιατί όλη την ώρα περπατάω, όχι να αλλάξω τα δολώματα, όχι να κάνω το φελό, όχι να έκοψε το φελό να τον αλλάξω. Έφαγα και ένα σκάλωμα στο casting καλάμι και εκεί χρειάστηκε να το κόψω, οπότε ξανά δέσιμο. Αυτά τα ωραία του ψαρέματος για να περνάει η ώρα. Συνεχίζω, θα κάτσω εδώ να απολαύσω. Ας μην έχει ψάρια, θα απολαύσω τη στιγμή. Αποφάσισα να φύγω, ούτσα άλλος τσιμπιά εδώ δεν έχει. Πάμε σε παραδίπλα μέρος να δω στα σκαλώματα μέσα μήπως καταφέρουμε και πάρουμε κάποιο ψαράκι. Οπότε φεύγουμε από εδώ και πάμε δίπλα. Τα φόρτισα όπως να είναι, τα πέταξα στην κυριολεκτικά. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε στην... πάμε. Όπα, έκλεισε. Φύγαμε, πάμε στην άλλη παραλία. Η βροχή μου χάλασε όλα τα σχέδια. Γιατί θα ρίξει καταιγίδα μάλλον. Έρχεται πολύ μεγάλο σύννεφο. Είπα να αλλάξω παραλία, να δοκιμάσω και σε άλλο μέρος, αλλά θα ρίξει μεγάλη βροχή από ό,τι βλέπω. Άκουσα και πιο πριν τις βροντές, οπότε καταλαβαίνετε τι θα ρίξει. Έρχεται από το βουνό. Χαμός. Ούτσα άλλος. Και να μην ήθελα να φύγω σε άλλο μέρος, έπρεπε να μαζέψω τα καλάμια, γιατί είναι καταιγίδα, έρχεται καταιγίδα.
Οπότε πάλι πρέπει να τα μαζέψω. Απλώς δεν θα τα πετούσε έτσι τα καλάμια για να πάω στα γρήγορα. Το έκανα αυτό. Τώρα θα πάω να παρκάρω κάπου σε ασφαλές μέρος όπου δεν θα βρέχομαι και θα συμμαζέψω αυτό το χάλι. Παιδιά, άμα δεν κόψει τώρα η βροχή, ψάρμα για μένα έλαβε τέλος. Αν δεν βρω άλλη παραλία ασφαλές, το ψάρμα έχει λήξει. Και ήθελα να κάνω κι άλλα, δυστυχώς δεν κατάφερα. Τέλος πάντων, εμείς θα είμαστε καλά. Τα ψαρέματα θα υπάρχουν και στο μέλλον. Είμαι στο δρόμο της επιστροφής, αλλά βλέπω ότι ο ουρανός από πίσω ανοίγει. Οπότε στην επιστροφή θα συνεχίσω, μου φαίνεται, το ψάρεμά μου. Έχω ακόμα χρόνο. Οργώνει, οργώνει λέμε, οργώνει το εργαλείο. Έφτασα εδώ στο μέρος, σε αυτήν την όμορφη εδώ παραλία. Λοιπόν, πάω να ρίξω στα γρήγορα, βιάζουμε. Τα καλά με τα παράτησα έτσι όπως είναι, μαζί με τα δολώματα. Το έχετε κάνει αυτό πράγμα? Να αφήνετε τα καλάμια για να αλλάξετε μέρος μαζί με τα δολώματα. Δηλαδή τώρα που θα πάω, κάτι αναβολή να κάνω, τίποτα άλλο. Ξανά ήλιο έβγαλε, ρε. Τι θα πάθουμε ρε. Τι άλλο θα πάθουμε. Όχα, μπισκοβέρτα. Εδώ είναι από τις όμορφες παραλίες. Τα νερά είναι εδώ κρύσταλλο. Είναι βαθιά και είναι κρύσταλλο το νερό. Και το δεύτερο καλάμι μέσα. Λοιπόν, και αφού πίνασα τόση ώρα, βαράω, τι να κάνω κι εγώ, προσπαθώ ένα ψαράκι να πάρω. Ήρθε η ώρα να φάω κι εγώ. Εδώ, όπως βλέπετε, πολύ καλά έχουμε κοτοφιλέτο. Εδώ έχω πάρει μπαχαρικά μίξ, εγώ το έκανα το μίξ.
πώς είναι τα μπαχαρικά mix grill. Ρίξτε το όλο να γίνει έντονο. Θα το αφήσω να πάρει τις γεύσεις του. Να ρίξει και αυτό να πάει στο καλό. Βλέπω, κάτσε εδώ, ρε. Κάτω. Μετά θα σε μαζέψω. Θα αφήσω κανά μισάωρο μέχρι να ανάψει φωτιά. Θέλει πολύ προσοχή. Τριγύρω μου γυρνάει κάπου η καταιγίδα. Εντάξει, έχει πάει μία από εκεί και μία από την άλλη μεριά. Στη μέση μ' άνοιξε, αλλά τώρα βλέπω φέρνει μαυρίλα. Οπότε ευτυχώς τουλάχιστον θα φάω, γιατί δεν είχα φάει. Πρόλαβα να κάνω το σοβλάκι υπό αυτές τις συνθήκες. Με ψωμάκι, σουβλάκι, όπως παλιά, έτσι τρώγαμε. Πρέπει να την κοπανίσω. Thank you.
παιδιά, τρέχοντας πρόλαβα και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, όχι από τη βροχή, αλλά επειδή είχε αστραπές και περνούσαν πάνω από το κεφάλι μου. Λέω εντάξει, καλύτερα θα μαζέψω. Εκεί που έβαλα και την κάμερα και κατέγραφα τα γεγονότα, έπεσε μέσα από το, από την, έπεσε στην παραλία από τις ρηπές του ανέμου. Ψιλοβράχια παιδιά, αλλά εντάξει, αφού φάγαμε μια αστραπή κατακούτελα, μια χαρά. Τέλος πάντων παιδιά, επεισοδιακό σήμερα το ψάρεμα, αλλά το ψάρεμα το κάναμε, δεν βαριέσαι, και ψάρια είδαμε και το ψάρεμα μου το έκανα. Αυτά έχουν τα ψαρέματα, αυτές είναι οι περιπέτειες που θα θυμόμαστε για μια ζωή. Και την τελευταία μου την μπουκιά θα την απολαύσω τώρα στο αυτοκινητάκι, στην ασφάλεια, γιατί πριν έτρωγα βιαστικά και τώρα θα το φάω με απόλαυση. Χαλάλη την βρόχα που έφαγα, χαλάλη το τρέξιμο που έκανα. Όλα γίνανε.